τρίτη φορά σε ρόλο υπηρεσιακού. Η δική σου πρώτη σκέψη όταν σου τέθηκε πάλι αυτός ο ρόλος για να το αναλάβεις? Καταρχήν, σήμερα το πρωί μου τηλεφώνησε ο πρόεδρος. Να τον ευχαριστήσω λοιπόν για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει, όπως και τον ιδιοκτήτη της ομάδας. Σίγουρα όταν αλλάζει ένας προπονητής, σημαίνει ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Άρα αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να μην λέμε πολλά λόγια, αλλά να δουλέψουμε. Κατανοώ ότι να είναι ο ίδιος άνθρωπος για τρίτη φορά στα μέσα της σεζόν, ο ίδιος προπονητής, νομίζω δεν είναι συνήθες στο ποδόσφαιρο. Και για μένα η κατάσταση είναι δύσκολη. Ξαναλέω, είναι δύσκολη, αλλά απ' την άλλη είναι και τιμητικό. Σημαίνει ότι αναγνωρίστηκε η δουλειά μου τις προηγούμενες δύο φορές. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, είναι να μπορέσουμε να κερδίσουμε τα play-off. Όπως τα καταφέραμε τα δύο προηγούμενα χρόνια, πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και τώρα. Και αυτή την χρονιά, παίχτες αξίας υπάρχουν, το roster είναι καλό. Αν τους δείξουμε εμπιστοσύνη όλοι μας, μπορούμε να πετύχουμε πράγματα. Κύριε Γεωργιάδη, έχετε βγάλει ένα συμπέρασμα για τη φετινή πορεία του ΠΑΟΚ που ξεκίνησε εντυπωσιακά και είναι πλέον προβληματική το τελευταίο διάστημα? Το δικό σας συμπέρασμα, όπως το βλέπετε, απ' έξω. Να την ξεχωρίσω σε δύο περιόδους. Την πρώτη που ήταν πραγματικά πολύ καλή ομάδα και τη δεύτερη που δεν ήταν τόσο καλή. Όταν παίζεις καλά, κερδίζεις, έχεις καλή παρουσία, σημαίνει ότι το έχεις κάνει μια φορά, άρα μπορείς και να το ξανακάνεις. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Οπότε η ομάδα πιστεύω ότι έχει δυνατότητες. Το μυστικό για να κερδίσει η ομάδα την πρωτιά στα play-off ποιο είναι? Το λέω γιατί τη γνωρίζετε τη διαδικασία. Δύο σεζόν έχει ιδιαιτερότητες αυτός ο θεσμός των play-off. Ναι. Σας είπα ότι ο στόχος είναι ξεκάθαρος, να φτάσουμε εκεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Μέχρι τότε έχουμε αρκετά παιχνίδια. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα. Και βέβαια πάντα μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίζει το κάθε παιχνίδι, ξεκινώντας από την Τετάρτη. Κύριε Γεωργιάδη, όπως έχετε προκλήσει την ομάδα, τι είναι αυτό που προσπαθείτε να αλλάξετε άμεσα στην ομάδα? Εντάξει, θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι μαζί και εγώ προσωπικά το τι μπορούμε να αλλάξουμε και οι παίχτες. Θα το συζητήσουμε με τους ποδοσφαιριστές και θα το δούμε. Προσωπική φιλοδοξία υπάρχει για να φύγει ο Γιώργος ο Γεωργιάδης από την ταμπέλα του υπηρεσιακού και να έχει κάτι πιο μόνιμο σε ρόλο προπονητή? Δεν έχω σκεφτεί κάτι τέτοιο προς το παρόν. Αυτό που σκέφτομαι είναι πώς θα κάνω καλύτερα τη δουλειά μου. Είχατε κάτι επαφή με τον κύριο Αναστασιάδη σήμερα που έφυγε εκείνος και αναλαμβάνετε εσείς? Όχι, δεν μπόρεσα να το δω, δεν πρόλαβα να το δω. Για τους συνεργάτες σας, ναι. Γιατί αλλάζουν πολλά πράγματα σε μια μέρα και πάλι. Ποιοι θα είναι? Ναι. Νομίζω θα σας τα πει εδώ ο Παναγιώτης, θα εκκρεμεί και ο βοηθός, θα γνωρίζουμε τις επόμενες 2-3 μέρες. Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν παίκτες που θεωρούνταν ξένο σώμα στην ομάδα. Τι συμβαίνει πλέον με αυτούς? Παιδιά, δεν πρόλαβα να τα σκεφτώ, δεν πρόλαβα να τα δω. Σας είπα, ήταν ξαφνικό και για μένα. Οπότε θα κάτσουμε να σκεφτούμε, να μιλήσουμε και με τους υπεύθυνους της ομάδας και με τους ίδιους ποδοσφαιριστές και να βρούμε την καλύτερη λύση. Για τον κόσμο έχω να πω λίγο. Ένα μήνυμα. Ξέρω ότι είναι απογοητευμένος. Δεν μπορώ να του ζητήσω τίποτα. Απλώς ας προσπαθήσουν και αυτοί να μην δημιουργήσουν παραπάνω πίεση στην ομάδα, γιατί από μόνη της η ομάδα έχει μεγάλη πίεση για νίκες.